πιο κοντά στην έννοια της ιατρικής ακριβίας προσπαθούν να φέρουν το ευρύ κοινό οι άνθρωποι του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που φέτος γιορτάζει 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Το ΙΤΕ δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω από τις εξελίξεις που αφορούν, θεωρώ, και τη χώρα συνολικά. Δηλαδή, η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει πίσω από αυτές τις εξελίξεις, που είναι πολύ σημαντικές για το χώρο της υγείας. Και βέβαια, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για κοινωνική προσφορά, δηλαδή στην ουσία για αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας, θέλουμε να έχουμε και τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θέλουμε πολύ τη σύνδεσή μας με την κοινωνία της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί στο Ινστιτούτο η Μονάδα Ιατρικής Ακριβίας, η οποία προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους κατοίκους της Κρήτης και, όπως είπαμε, και της Ελλάδας γενικότερα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, διακεκριμένοι επιστήμονες μίλησαν για την ιατρική ακριβία που αλλάζει ριζικά την πρόληψη και τη θεραπεία. Η ιατρική ακριβία έχει εφαρμογή και στην ανοσοθεραπεία, αλλά πέρα από τη θεραπεία του καρκίνου, η ιατρική ακριβία έχει τεράστια εφαρμογή και αναμένεται να δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στον τομέα της πρόληψης του καρκίνου, με αποτέλεσμα, ευελπιστούμε τελικά, ότι θα βοηθήσει στη μείωση του φορτίου που προκαλεί ο καρκίνος στην κοινωνία, το οποίο αναμένεται να ανέβει τα επόμενα χρόνια. Μέσα από την ιατρική ακριβία, τόσο η πρόληψη όσο και η θεραπεία είναι εξατομικευμένες και βασίζονται στις γενετικές πληροφορίες του ίδιου του ασθενούς. Η θεραπεία προσαρμόζεται με βάση τα ιδιαίτερα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου και του ασθενούς, με αποτέλεσμα να έχουμε όσο πιο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές θεραπείες, με λιγότερη τοξικότητα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι πάντα ενεργό στις εθνικές πρωτοβουλίες προώθησης της ιατρικής ακριβίας, έχοντας ήδη από το 2015 εγκαινιάσει τη Μονάδα Ιατρικής Ακριβίας στην Κρήτη. Παράλληλα, συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας για νευροεκφυλιστικά νοσήματα, ενώ το 2022 δημιούργησε το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Βιολογίας. Ήμασταν από τους πρώτους που υιοθετήσαμε τις τεχνολογίες που αφορούν την ιατρική ακριβίας. Μάλιστα, είχαμε προτείνει και στην πολιτεία την δημιουργία των δικτύων ιατρικής ακριβίας. Και ήδη μια από τις τέσσερις μεγάλες μονάδες ιατρικής ακριβίας που λειτουργούν στη χώρα λειτουργεί στους χώρους του ΙΤΕ. Τι είναι το δίκτυο ιατρικής ακριβίας? Είναι ένα δίκτυο που εργαστήρια, κλινικές, ιδρύματα και Ινστιτούτα από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν για την συλλογή δειγμάτων, την ανίχνευση μοριακών βιοδειχτών και βέβαια την συλλογή και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών με σκοπό την έρευνα. Το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας για την Μοριακή Ογκολογία ή Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας, ΕΔΙΜΟ με τα αρχικά του, είναι στο ΙΤΕ, συντονίζει βέβαια όλα αυτά τα εργαστήρια που δεν είναι στο ΙΤΕ, είναι εκτός Κρήτης τα περισσότερα. Εμείς έχουμε και το δικό μας εργαστήριο στο ΙΤΕ το οποίο συμμετέχει και βέβαια συμμετέχουν και δύο πανεπιστημιακές κλινικές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Κάθε ασθενής με νεόπλασμα που τον βλέπει κανείς σε αυτές τις κλινικές μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο με τα δείγματά του και να γίνουν οι αντίστοιχες αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές θα γίνουν με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η υπηρεσία που είναι τελείως μοντέρνα, καινούργια, που οδηγεί σε καλύτερες θεραπείες και καλύτερες διαγνώσεις, θα γίνει χωρίς κόστος για τον ασθενή.